Επιστρέψαμε εδώ, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, εφαρμογή Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε στο Υπουργείο Υγείας για να δούμε την τελευταία ενημέρωση από τον κορονοϊό, να δούμε μέτρα, να δούμε αν έχουμε και τύπου καμιά ευχάριστη είδηση. Κάτι μαθαίνω ότι μάλλον θα επιτραπεί Super League 2, λέει, Volley League, κάτι τέτοια από αθλήματα, σιγά σιγά, για να δούμε. Πάντως δεν βλέπω με ανοιχτά μαγαζιά από Δευτέρα ούτε ως click away, ούτε κομμωτήρια. Εκτιμώ ότι θα είναι κλειστά. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον κύριο Χαρδαλιά. Αλλά πριν πάμε, είπαμε Υπουργείο Υγείας, πάμε Παντελή Τζατζεβέλη. Έχει νεότερα ράλι Ντακάρ. Παντελή μου, καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα. Στην έκτη μέρα τον Ντακάρ σήμερα. Και το σύνθημα είναι ο Τολμόνικα. Αλλά Δημήτρη μου, ποτέ μιλές ποτέ. Πριν τελειώσει τον Ντακάρ, σίγουρα δεν θα έχουμε νικητή, καθώς έχουμε πάρα πολλούς μνηστήρες οι οποίοι παίζουν και φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις όλων των κατηγοριών. Είχαμε έναν καταπληκτικό αγώνα που διεξέχθηκε και εχθές και σήμερα στις μοτοσυκλέτες και είδαμε έναν απίστευτο άνθρωπο, τον Αυστραλό, τον Μπεναβίδες, τον Κέβιν, ο οποίος σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της γενικής βαθμολογίας μετά από ένα χάσιμο του δρόμου. Τι να σου πω, αυτά τα απίθανα πράγματα σε έναν αγώνα περιπέτειας είναι οι πιο ωραίες εκπλήξεις, ιδιαίτερα όταν τερματίζεις ακέραιος. Γιατί σε έναν τέτοιο σκληρό αγώνα όπως είναι το Rally Dakar έχουμε θρυνήσει αρκετούς αναβάτες και αρκετούς οδηγούς. Να το περιγράψουμε. Να το περιγράψουμε, να δούμε τι είναι το Rally Dakar, δηλαδή από ποια σημεία περνάνε. Πόσες μέρες είναι, πώς είναι οι διαδικασίες? Δεν νομίζω ότι και τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες είναι όλοι μαζί. Έχουν τα δικά τους roadbook, έχουν τις δικές τους διαδρομές. Κάποιες διαδρομές είναι κοινές, όπου βαθμολογούνται σε ξεχωριστό συντελεστή βέβαια δυσκολίας. Κάποια σημεία όμως είναι για τις μοτοσυκλέτες μονόδρομος. Από εκεί δεν μπορεί να πάει ούτε το αυτοκίνητο, αλλά ούτε και το φορτηγό. Είμαστε στην 43η έκδοση του Rally Dakar. 43 ολόκληρα χρόνια και περνάμε στην φετινή του έκδοση, η οποία περάσαμε σήμερα την έκτη ημέρα του. 172 αυτοκίνητα, 200 μοτοσυκλετιστές και 60 φορτηγά. Και από πίσω, άμα θέλεις, έχουμε 40 γουρούνες γνωστές ως quad και έχουμε και SSV, ελαφρού τύπου αυτοκίνητα, σωληνωτά στην απλή ορολογία μας. Στα αυτοκίνητα να πούμε ότι προηγείται ο μεγάλος Στεφάν Πέτερ Χάνσελ με τον Νάσερ Αλατή για να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και να κυνηγούνται ο ένας με τον άλλο και να παίζουν στην κυριολεξία με τα δευτερόλεπτα. Περιγράψαμε χθες πως ένα μεγάλο φορτηγό μπορεί να περάσει πάνω από έναν αμόλοφο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται με αυτά τα υπερδύναμα αυτοκίνητα που η υποδύναμή τους ξεπερνάει και τους χίλιους ύπους. Είχαμε όμως μια πολύ μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη, καθώς οι δύο ομαχόμενοι, ξέρεις, όταν κυνηγάς ο ένας τον άλλον, κάπου θα χάσει και το δρόμο. Κάτι θα γίνει, ένα λίγο σκόνη θα σηκωθεί. Το εκμεταλλευτήκαν αυτό τα παιδιά από το Βέλγιο, ο Ζιλ Ντεβιλιές, ο οποίος έτρεχε με το πολύ ωραίο Toyota Hilux και ανέβηκε στην πρώτη θέση του ΕΤΑΠ, του χθεσινού ΕΤΑΠ, και ακολούθησε σήμερα και βρίσκεται στην τέταρτη. Πάρα πολύ ωραίο. Από πίσω είναι ο μεγάλος Κάρλος Σάινθ. Τον έχεις ακουστά τον Κάρλος? Ναι, ναι. Τον έχεις στο Ματαντόρ. Πάρα πολύ. Και αυτός είναι σκαρφαλωμένος εκεί πέρα στην προστινή, στην πρώτη δεκάδα του αγώνα. Σε κάτι Colin McRae, WRC, το παίζαμε. Colin McRae, μπράβο. Λοιπόν, ο λόγος που έτρεξε ο Κάρλος Σάινθ, μιας και μου πέταξε την μπάλα τώρα, στο Rally Dakar, ήταν ο συγχωρεμένος ο Colin McRae. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε το δρόμο στους παγκόσμιους πρωταθλητές του WRC να οδηγήσουν σε έναν αγώνα περιπέτειας. Αυτό εδώ πέρα ακολούθησε και ο Σεμπαστιάν Λεμπ, ο μεγάλος Λεμπ, ο οχτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος και αυτός μετέχει στον Ντακάρ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ένατη θέση της γενικής. Βέβαια όλα αυτά τα παλικάρια, οι αλεπούδες της ερήμου, περνάνε έναν πολύ μικρό γολγοθά στην πλοήγηση. Δεν μπορείς να πας μόνος σου, Δημήτρη μου, μέσα στην έρημο, μέσα σε μια αχανή έκταση. Έρημο στη Σαουδική Αραβία. Στην αφιλόξενη Σουηδική Αραβία. Ναι, βλέπω το χάρτη της διαδρομής. Που όλα είναι πέτρινα. Ναι, ναι, μέχρι 15 πρώτου. Δηλαδή έχουμε άλλη μια εβδομάδα, ακριβώς την επόμενη Παρασκευή. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα. Εχθές όμως είχαμε και ένα πολύ όμορφο περιστατικό από την Ζεραλντίν Ντελούκα. Μια γυναίκα αναβάτη ετών 23, η οποία είχε όνειρο από τα 5 της να τρέξει στον Ντακάρ. Χθες λοιπόν αυτή η εκπληκτική κοπέλα
Εκεί που πήγαινε σε έναν αμόλοφο, είχε μια πτώση με αποτέλεσμα να σπάσει τον αριστερό της στον αντίχειρα και να μην μπορεί να οδηγήσει. Αναγκάστηκε λοιπόν να ανεβοκατεβεί δύο αμόλοφους σμπρώχνοντας τη μοτοσυκλέτα της και να περάσει ακόμα ένα βραχώδη τμήμα με τον ίδιο τρόπο. Λίγο πιο μετά κάποιος αναβάτης κατάφερε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες και να συνεχίσει και να τερματίσει τελευταία στον μπιβουάκ στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Βέβαια οι στιγμές που ακολουθήσαν ήταν πολύ συγκλονιστικές, καθώς με δάκρυα στα μάτια τερμάτισε, αλλά έλαβε μια πολύ μεγάλη ζεστή αγκαλιά και ένα δυνατό χειροκρότημα Δερμήτρη Σιρμάτση από όλους όσοι την περιμέναν εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι το Rally Dakar, ένας αγώνας ψυχής, συνεχίζεται και την αυριανή μέρα και την Κυριακή έχουμε ξεκούραση και άντε πάλι από Δευτέρα. Εξαιρετικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση από το Rally Dakar. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε και πολύ ωραίες φωτογραφίες που στέλνει ο Παντελής Ζεζεβέλης από τα αντίστοιχα δίκτυα του Automoto από το Rally Dakar στην κατηγορία automoto.thesnews.gr. Παντελή μου, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.